Ναι, μνήμη δικαίου μετεγκομίων, σήδε αρκέση η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, ανεβιχθείς γαρ ονδος και Προφήτων σεβασμιώτερος, ότι και εν ρήθρης βαπτίσε, κατ' στον τόν θέρτης αλήθειας υπεραθλίσας χερόνε βήγελισο και τη ενάδι Θεόν φανερωθείν δα ενσαρκή τον έρωτα την αμαρτίαν

στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον τίμιο πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη. «Φωνήβω όντω εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθεία ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή, φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει « Ετοιμάστε τον δρόμο από όπου θα έλθει ο Κύριος σε εσάς. Κάντε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να υποδεχθεί τον Κύριο. Η φωνή αυτή ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος και γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα που προσέφερε το θυμίαμα μέσα στο θυσιαστήριο, είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά, αλλά συγχρόνως δυσπίστησε. Η σύζυγός του η Ελισάβετ ήταν στήρα και πολύ προχωρημένης ηλικία Και πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε. Τότε ο Αρχάγγελος του είπε ότι λόγω της δυσπιστίας του, μέχρι ότου να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, ο Ζαχαρίας θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από εννέα μήνες γέννησε τον Τίμιο Πρόδρομο. Μετά από οκτώ ημέρες, στην περιτομή του πεδίου, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο Ιωάννη στο όνομα αυτού. Αμέσως τότε λύθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν πολύ μεγάλη. Ο Τίμιος Πρόδρομος μέχρι τα 30 του χρόνια ζούσε ασκητική ζωή στην έρημο της Ιουδαίας, αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην προσευχή, την μελέτη και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση τα οποία είναι βασικοί παράγοντες για την εκτέλεση των υψηλών και θείων υπουργημάτων. Το ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας. Στην μέση του είχε δερμάτινη ζώνη και την τροφή του την αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι. Ακρίδες δηλαδή οι άκρες από τα χόρτα που υπήρχαν εκεί στην έρημο. Με μορφή ηλιοκαμένη, σοβαρός, αξιοπρεπής και δυναμικός ο Ιωάννης, φανέρωνε αμέσως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη. Είχε όλα τα προσόντα μεγάλου και επιβλητικού κήρυκα του Θείου Λόγου. Έτσι με μεγάλη χάρη κήρυτε στα πλήθη του λαού. Κατακεράβνωνε και χτυπούσε σκληρά την φαρισαϊκή αλαζονική έπαρση, η οποία κρυβόταν κάτω από το εξωτερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας και έκρυβε τις πιο αηδιαστικέ πληγές ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας. Γενικά η διδασκαλία του Τιμίου Προδρόμου συνοψίζεται στην χαρακτηριστική φράση του «Μετανοείτε, ίγκι και γάρ η βασιλεία των ουρανών», προετοιμάζοντας έτσι τον δρόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το σωτήριο έργο του. Όταν ο Χριστός ξεκίνησε την δημόσια δράση του, ο κόσμος άφηνε σιγά σιγά τον Τίμιο Πρόδρομο και ακολουθούσε τον Ιησού. Η αντιστροφή αυτή βέβαια θα προκαλούσε μεγάλη πίκρα και θα γεννούσε αγκάθια ζήλιας και φθόνου σε έναν εκτός χριστιανικού πνεύματος, διδάσκαλο ή ψευδοφιλόσοφο. Αντιθέτως, στον τίμιο πρόδρομο προκάλεσε μεγάλη χαρά και ευρωσύνη. Για τον τίμιο πρόδρομο ο Χριστός είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε ποτέ ο Τίμιος Πρόδρομος άσχησε πολύ μεγάλη κριτική στον ασεβή βασιλέα Ηρώδη, λέγοντάς του «Ούτε εξαιστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου, ο οποίος ζει ακόμη. Τα λόγια αυτά του Τιμίου Προδρόμου αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης σύζυγου του Ηρωδιάδος, η οποία ήταν γυναίκα κανονική του αδελφού του Φιλίππου. Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του τιμίου προδρόμου, τον φυλάκισε. Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος Σαλώμη οτιδήποτε κι αν του ζητήσει διότι του άρεσε πολύ ο αμαρτωλός χορός που χόρεψε η Σαλόμη την ημέρα των γενεθλίων του. Τότε η αιμοβόρος ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακι, την κεφαλή του τιμίου προδρόμου επάνω σε ένα πιάτο, πράγμα το οποίο και τελικά έγινε. Έτσι ο ένδοξος πρόδρομος του Σωτήρος Χριστού θα παραμείνει στους αιώνε υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετήσουν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες. Ο Τίμιος Πρόδρομος εορτάζει αρκετές φορές μέσα στο χρόνο. Στις 7 Ιανουαρίου, επομένη των Θεοφανίων, έχουμε την σύναξη του Τιμίου Προδρόμου. Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. Στις 25 Μαΐου έχουμε την τρίτη έβρεση της κεφαλής του. 24 Ιουνίου το γενέθλιο. 29 Αυγούστου η αποτομή της τιμίας κεφαλής του. Και την 23 Σεπτεμβρίου έχουμε την σύλληψη. Την ημέρα δηλαδή που συνέλαβε στην κοιλία της τον Τίμιο Πρόδρομο η μητέρα του Ελισάβετ. Ας πούμε όμως λίγα λόγια και για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής. Η πρώτη έβρεση έγινε στην Μαχερούντα, γύρω από τον χώρο όπου ήταν το ανάκτορο του Ηρώδη. Αφού η Ηρωδιάς πήρε την αποτρόπεη ευχαρίστηση να δει επί πίνακι την εμόφυρτη κεφαλή του γενναίου προμάχου της ηθικής και της αληθείας, διέταξε να την θάψουν σε ένα μέρος εκεί κοντά, το οποίο κατά καιρού πήγαινε και το καταπατούσε, για να ικανοποιεί το άσβεστο πάντοτε μίσος της. Στον τόπο εκείνο έμεινε θαμένη η τιμία κεφαλή, ώσπου την ανακάλυψαν δύο μοναχοί από την Ανατολή, στους οποίους επανειλημμένα φάνηκε σε όνειρο ο τίμιος πρόδρομος. Μετά από τον θάνατο αυτών των μοναχών, από χέρι σε χέρι χάθηκε η Τιμία Κεφαλή και βρέθηκε τότε επί Αυτοκράτορος Ουαλεντιανού. Όπως βλέπουμε, των επιφανών ανθρώπων του μηνύματος του Ευαγγελίου, όχι μόνο οι ψυχές δεν χάνονται και πηγαίνουν εκεί που η ουράνια δόξα της καλεί, αλλά ο Κύριός μας ούτε τα οστά τους δεν αφήνει να χαθούν, διότι με την Αγία Ζωή τους αγίασαν ακόμη και αυτήν την ύλη του σώματος η οποία πρέπει να είναι το καθαρότατο δοχείο της ψυχής. Η τρίτη έβρεση στις τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου ως θείον θησάβρισμα εγκεκριμένων τη γη. Πράγματι, η τιμία κεφαλή του προφήτου Προδρόμου και Βαπιστού Ιωάννου, ενώ ήταν για πολλά χρόνια κρυμμένη, τώρα φάνηκε μέσα στην γη, όπως διακρίνεται ο χρυσός από τα άλλα κοινά μέταλλα όμως δεν ήταν κλεισμένη μέσα σε ειδική στάμνα όπως πρώτα, αλλά βρισκόταν μέσα σε αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό. Η έβρεση αυτή έγινε από κάποιον ιερέα στα κόμματα της Καπαδοκίας. Από εκεί μετεκόμισαν το ιερό λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η υποδοχή έγινε με μεγάλη λαμπρότητα. Ο τότε πιστότατος βασιλέας και ο πατριάρχης με τον Ορθόδοξο λαό υποδέχθηκαν με πολύ χαρά την τιμή κεφαλή του προδρόμου. Έπειτα με ευλάβεια την προσκύνησαν και την τοποθέτησαν σε τόπο ιερό. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του ψαλμοδού Δαβίδ «Φυλάσσι Κύριος πάντα τα οστά αυτών και ένεξ αυτών ου συντριβήσετε». Ο Κύριος δηλαδή φυλάσσει όλα τα οστά των δικαίων και ούτε ένα από αυτό δεν θα συντριβεί. Ο Θεός τιμώρησε τους σφαγείς του προφήτου προδρόμου. Το τέλος των υπευθύνων και την αποκεφάλιση του Ιωάννου ήταν σκληρό. Ο Ηρώδης έμεινε στην εξουσία έως το 40 μετά Χριστόν. Τι το ήθελε όμως. Η ζωή του ήταν μαρτυρική. Μαστιζόταν αλίπητα από τους δρυμείς ελέγχους της συνειδήσεως. Και εις Μάτιν αγωνίστηκε ο ταλέπορος. Η πονηρή αυτή αλεπού όπως τον ονόμασαν να πνίξει την φωνή της συνειδήσεώς του. Ο Ηρώδης και η Ηρωδιάδα εξορίστηκαν από τον Καλιγούλα στην Γαλλία και αργότερα στην Ισπανία. Εκεί στην εξορία υπέφεραν πάρα πολύ, άσημοι πλέον και άδοξοι, χωρίς ίχνος από καλοπέραση και πολυτέλεια, βρήκαν το αμαρτωλό τέλος τους. Αλλά και η τύχη της Σαλόμης, της μιαράς κόρης και άσεμνης χορεύτριας, που ζήτησε ψυχρά και ανέστητα την κεφαλή του τιμίου προδρόμου επί πίνακη, δεν ήταν καλύτερη. Όπως διηγείται ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος στην εκκλησιαστική ιστορία, η Σαλόμη βρήκε τραγικό τέλος. Τη κόπηκε και αυτή στο κεφάλι. Μια μέρα ενώ περνούσε πάνω από ένα παγωμένο ποταμό για να πάει στην αντίπερα όχθη, ο πάγος σκίστηκε κάτω από τα πόδια της. Το σώμα της βούλιαξε με ορμή προς τα κάτω, σαν να άνοιξε η γη να την καταπιεί. Και στο απότομο αυτό πέσιμο, ενώ το σώμα της βυθίστηκε, το κεφάλι της κρατήθηκε από κοφτερές πλάκες του παγωμένου ποταμού. Ο πάγος, σαν κοφτερό μαχαίρι, έκοψε το κεφάλι της στο λαιμό. Και ας απαντήσουμε και σε μία άλλη ερώτηση, για ποιο λόγο ο Τίμιος Πρόδρομος εικονίζεται στις αγιογραφίες με φτερά. Για δύο λόγους. Πρώτον, έζησε στην επίγεια ζωή του ως απεσταλμένος του Θεού, με άσκηση και προσευχή. Είχε δηλαδή πολιτεία η άγγελοι. Αυτός ο τίτλος δεν του δόθηκε τυχαία. Οφείλεται στην προφητεία του προφήτου Ισαΐου, όπου λέει ο Ισαΐας. Ιδού εγώ αποστελώ τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Ως επίγειος άγγελος λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, σκύρτησε από χαρά, μέσα στην κοιλία της μητέρας του Ελισάβετ, όταν η Ελισάβετ συναντήθηκε με την υπεραγία Θεοτόκο. Και δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Τίμιος Πρόδρομος εικονίζεται με φτερά είναι διότι Πολλοί Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος θα είναι ο Αρχάγγελος Ταξιάρχης που θα αναλάβει το τάγμα το οποίο εξέπεσε από τον ουρανό με την ανταρσία του Εωσφόρου. Το εκπεσόν τάγμα του Εωσφόρου δηλαδή θα το αντικαταστήσει, θα το αναπληρώσει ο Τίμιος Πρόδρομος με ένα νέο τάγμα εις ανθρώπων. Το τάγμα αυτό θα αποτελείται από τις ψυχές των Αγίων Ανθρώπων που έζησαν τη ζωή τους με μετάνοια, ομολογία, προσευχή, ορθόδοξη πίστη, υπομονή, υπακοή στις εντολές και το θέλημα του Θεού, μαρτυρική θυσιαστική διάθεση, αλλά κυρίως σφοδρό έρωτα προς την καρδιά τους για τον Βασιλέα Χριστό. Τες του σου προδρόμου ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.